Το Ισραήλ εμβολίασε ήδη το 1/3 του πληθυσμού και σύμφωνα με τα δεδομένα άρχισε ήδη να βλέπει τα σημάδια σοβαρής βελτίωσης. Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως υπάρχουν βασικές ενδείξεις πως ο εμβολιασμός πράγματι συμβάλλει ουσιαστικά στην ανατροπή της εξέλιξης του ιού. Περίπου 9 στα 10 άτομα άνω των 60 ετών έχουν κάνει την πρώτη δόση του εν λόγω εμβολίου. 6 εβδομάδες από τότε που άρχισε να χορηγείται το εμβόλιο στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, μελέτες πανεπιστημίων και ιδρυμάτων στο Ισραήλ δείχνουν πως οι νέες λοιμώξεις μειώθηκαν κατά 46% και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 31%. Μείωση 24% κατέγραψαν όσοι αρρωσταίνουν βαριά από κορονοϊό. We're only seeing about 800 cases of COVID infection in these 1 million citizens, but more importantly, we're seeing only about 25 severe cases and only 3 deaths in this population. Από τους 416.900 που έλαβαν τις 2 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, νόσησαν μόλις 254 άτομα με ήπια συμπτώματα. Αντίστοιχα, από 778.000 ατόμων που δεν είχαν εμβολιαστεί, προέκυψαν 12.944. We are seeing first clues that the vaccinated population has lower infection rates, so it prevents infection. Αξίζει να σημειωθεί πως η πιο μεταδοτική βρετανική μετάλλαξη έχει ευρέως διαδοθεί στο Ισραήλ, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 8 στα 10 δείγματα που ελέγχονται εντοπίζονται θετικά.